Καλησπέρα. Με τη συγκεκριμένη εισήγηση θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φω στι συνθήκε που επιδεινώνουν την ψυχική υγεία των προσφύγων αλλά και των εργαζόμενων σε αντίστοιχε δομέ. Βέβαια, οι συνθήκε αυτέ δεν είναι ουρανοκατέβατε, μα απορρέουν από την αντιπροσφυγική αντιμεταναστευτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των καπιταλιστικών κρατών, την αντιεπιστημονική διάκριση ευπρόσδεκτων και μη προσφύγων, τη συστηματική εργαλειοποίησή του και όλα αυτά να αποκρισταλώνονται σε μια σειρά συμφωνίε όπω ο κανονισμό του Δουβλίνου, η Συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία και το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η υλοποίηση διαχρονικά αυτή τη πολιτική αναδεικνύει ότι η διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη στήριξη για την ευημερία των προσφύγων αποτελούν αφηγήσει μονάχα των κρατών θητών προ του λαού θύματα. Μήπω τυχόν χρειαστεί προ όφελο των θητών να αναπαραχθεί εργατική δύναμη μέρου αυτών των θυμάτων. Χαρακτηριστικά, έχουμε δει την κάνουλα των προσφυγικών ροών προ την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοιγοκλίνει ανάλογα με τι απειταγέ αστική τάξη κάθε χώρα για φτηνό εργατικό δυναμικό προ άμεση εκμετάλλευση και κέρδο. Πριν συζητήσουμε του παράγοντε που επιδεινώνουν την ψυχική υγεία των προσφύγων αφού πατήσουν στα εδάφη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ανάγκη να αναγνωρίσουμε ότι η αφετηρία επιδείνωση είναι η έκθεση σε αντικειμενικά αγχογόνε και τραυματικέ εμπειρίε με πρώτη και κύρια αυτή του πολέμου. Η γενικευμένη έλλειψη ασφάλεια και σταθερότητα, η ραγδαία μεταβολή τη καθημερινότητα και ο θάνατο οικείων κατά τη διάρκεια μια πολεμική σύραξη αποτελούν παράγοντε κινδύνου για κρίση στην ψυχική υγεία. Ένα νέο κύκλο άγχου όμω ξεκινά με την οριστική απόφαση φυγή από τον κίνδυνο του πολέμου και την έναρξη ενό τρομακτικού ταξιδιού προ την ασφάλεια. Καθώ η μετανάστευση είναι από μόνη τη ένα αγχωτικό γεγονό, με τη βιβλιογραφία για την ψυχική υγεία να τεκμηριώνει τα στοιχεία ψυχολογική δυσφορία στου μεταναστευτικού πληθυσμού, μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο εντονότερα μπορεί να γίνουν όταν η μετανάστευση πάρει χαρακτηριστικά βίαιου ξεριζωμού. Οι άνθρωποι που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους βιώνουν φυσικές και συμβολικές απώλειες που αποτελούν σημαντικά γεγονότα αλλαγής της ζωής τους και συχνά θρυνούν για αυτά. Αρκετοί ερευνητέ σε μελέτε απλωμένε σε Αφρική, ΙΠΑ, Ασία και Ευρώπη επισημαίνουν την καθολικότητα τη εμπειρία του μεταναστευτικού πένθου, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό υπόβαθρο και την πατρίδα. Άμεσε και ενίοτε διαρκεί επιπτώσει μπορεί να έχουν τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία οι εμπειρίε που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, που μπορεί να διαρκέσει από μήνε έω χρόνια κάτω από δυσμενεί συνθήκε. Σε αυτή την πορεία μπορεί να πέσουν θύματα εκμετάλλευση κακοποίηση, να χάσουν συνοδοιπόρου του, να παραμείνουν σε άθλιου καταβλισμού έω ότου μπουν σε μια βάρκα, ελπίζοντα ότι θα φτάσουν στην πολυπόθητη ασφαλή Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθώντα να μην επαναπροωθηθούν ή να βαγίσουν. Οι προμεταναστευτικοί αγχογόνοι παράγοντε, pre-migration stressors στη διεθνή βιβλιογραφία, που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι σαφέ ότι έχουν αρνητική επίδραση στην ψυχική υγεία και σχετίζονται με την έναρξη συμπτωμάτων μετατραυματικού στρε, αλλιώ PTSD, και κατάθλιψη. Τι γίνεται όμω με του μετά-μεταναστευτικού αγχογόνου παράγοντε, post-migration stressors, και ποιοι είναι. Με την άφηξή του, οι πρόσφυγε βιώνουν ένα νέο σοκ, καθώ συλλαμβάνονται, στηβάζονται και εγκλωβίζονται σε κάμψη φυλακέ, με εξαιρετικά άσχημε και ανθυγιεινέ συνθήκε διαβίωση. Σε αυτέ τι υπερπλήρει, με μηδαμινέ παροχέ δομέ, έχουν αποθηκεύσει χιλιάδε ψυχέ οι κυβερνήσει από την έναρξη τη προσφυγική κρίση έω σήμερα. Η μακρόχρονη έκθεση σε αυτέ τι συνθήκε, σε συνδυασμό με το πρώτερο τραύμα, σχετίζονται με την οξία κρίση τη ψυχική υγεία. Φυσικά, η έλλειψη οργανωμένων δημόσιων δομών υγεία μέσα και έξω από τα ΚΑΜΣ είναι το κύριο εμπόδιο στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση. Οι περιορισμένη και κατά το δοκούν δραστηριότητα ΜΚΟ και διεθνών οργανισμών είναι ανεπαρκή και οι υπηρεσίε του παρέχονται με βάση το σχεδιασμό και το μπάτζετ του και όχι με βάση τι πραγματικέ ανάγκε. Ωστόσο, η πλειοψηφία των στοιχείων και των ερευνών που έχουμε είναι από αυτή τη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, η συλλογή δεδομένων οργανισμών, οργανισμών όπω η RSE, International National Rescue Committee, στα νησιά Λέσβο-Χίο Σάμο δείχνει ότι για την περίοδο Μάρτιο του 2018 έω Οκτώβριο του 2020. 904 άνθρωποι έλαβαν υπηρεσίες συμβουλευτική και 41% ανέφεραν συμπτώματα PTSD, 35% ανέφεραν αυτοκτονικό ιδεασμό και 18% ανέφεραν ότι έχουν προβεί σε αυτοκαταστροφικές πράξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσως μετά το πρώτο lockdown, οι εργαζόμενοι της RSE είδαν αύξηση της τάξης του 71% σε αναφορές ψυχοσυκών συμπτωμάτων και 66% σε αυτοτραυματισμούς. Τα υψηλά ποσοστά κρίσης στην ψυχική υγεία των προσφύγων στα νησιά επιβεβαίων και άλλε έρευνε. Έχει ένα ενδιαφέρον όμω να δούμε και μερικά στοιχεία από το πιο περιβόητο κάμπ τη χώρα, αυτό τη Μόρια, πριν την πανδημία και την περίοδο Γενάρη του 2018 έω Απρίλιο του 2018, μόνο τέσσερι μήνε δηλαδή, όπου και διέμεναν περίπου 6.000 άνθρωποι. Τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί από δραστηριότητα μία και μόνο ΜΚΟ με υπηρεσίε επίγουσα ιατρική φροντίδα, όπου από του 856 ασθενεί, το 25,9% δηλαδή 218, Σχετίζονται με προβλήματα ψυχικής υγείας και το 17% του οποίου να συγκαταλέγεται στην κατηγορία της οξείας κρίσης της ψυχικής υγείας. Μερικά ποσοστά ακόμη, ένα 28,9% είχε συμπτώματα που σχετίζονται με το τραύμα, 11,9% είχε κατάθλιψη και αυτοκτονικό ιδεασμό, 6,4% βίωνε σοβαρές κρίσεις πανικού, 6,9% προκαλούσε αυτοτραυματισμούς και 3,4% είχε προβεί σε απόπειρα αυτοκτονίας. Η άναρχη συλλογή δεδομένων και οι διαφορετικέ μελέτε βασισμένε στα περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ψυχική υγεία των προσφύγων δείχνει μια διακύμαση στα ποσοστά ψυχική του υγεία. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, διακριτά αυξημένα ποσοστά στου προσφυγικού πληθυσμού καταγράφει το PTSD και η κατάθλιψη κυμαίνεται από 5 έως 44% σε πρόσφυγες και μετανάστες, σε σύγκριση με το 8 έως 12% στο γενικό πληθυσμό. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί επίση ότι στην Ευρώπη ο ΠΟΗ, που ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, έχει εντοπίσει υψηλό ποσοστό χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών στου προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού τη περιοχή. Εξαρτήσει που συνδέονται με την πρώτερη κακή ψυχική υγεία και που αντικειμενικά την επιδεινώνουν περαιτέρω. Όλα τα παραπάνω αντλήθηκαν κυρίω από στοιχεία για προσφυγικού πληθυσμού που προέρχονται από τι χώρε τη Μέση Ανατολή και τη Αφρική. Για του πρόσφυγε του νέου υπηρεαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία δεν υπάρχουν δεδομένα για την ψυχική του υγεία. Και αυτό συμβαίνει καθώ δεν είναι ενταγμένη σε κανένα οργανωμένο πρόγραμμα ή δομή υποδοχή, όπου θα παρέχονταν υπηρεσίε υγεία, ώστε να έχουμε εικόνα. Με την απόδοση λοιπόν του τίτλου Δικαιούχο Προσωρινή Προστασία στου Ουκρανού, έχουν αυτομάτω αποκλειστεί από παροχέ υποδοχή, στέγαση και προστασία για ετούντε άσυλο, όπω το πρόγραμμα Εστία που έκλεισε οριστικά στο τέλο του 2022. Λαμβάνοντα υπόψη την καθολικότητα του μεταναστευτικού πένθου, όπω είπαμε νωρίτερα, και τη τραυματική εμπειρία του πολέμου, είναι ξεκάθαρο ότι θα αντιμετωπίσουν και αυτοί πρόβλημα στην ψυχική του υγεία. Και κάπω έτσι, βλέπουμε πόσο γρήγορα στέρεψε η ελεγγύη τη κυβέρνηση και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτού του πρόσφυγε, του Ουκρανού. Ακόμη, πρέπει όταν συζητάμε για του πρόσφυγε και του προμεταναστευτικού και μεταμεταναστευτικού παράγοντε που επιδρούν στην ψυχική του υγεία, να μην του φανταζόμαστε μόνο ενήλικε. Αυτέ οι τραυματικέ εμπειρίε βιώνουν καθημερινά και χιλιάδε παιδιά, με οικογένεια ή ασυνόδευτα, και δυστυχώ ο συνδυασμό αυτών των παραγόντων, που είπαμε πριν, με του αναπτυξιακού παράγοντε τη παιδική και φιβική ηλικία, αυξάνει την πιθανότητα προβλημάτων τη ψυχική υγεία. Αυτό το θέμα θα μπορούσε να αποτελέσει αυτοτελή εισήγηση και δεν μπορεί να καλυφθεί από την παρούσα. Παρά τι εκτεταμένε βιβλιογραφικέ αναφορέ για τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των ξεριζομένων παγκοσμίω και την ψυχική του υγεία. Λίγε μελέτε έχουν εξετάσει τι συνέπειε στην ψυχική υγεία των εργαζόμενων στι σχετικέ δομέ. Ωστόσο, υπάρχουν κοινοί επιβαρητικοί παράγοντε, καθώ οι συνθήκε που ζουν οι πρόσφυγε είναι οι ίδιε που δουλεύουν και δουλεύουν με εργαζόμενοι στι μεγάλε δομέ, στα αντίστοιχα πλαίσια, και μα προκαλούν την ίδια απόγνωση. Το άγχο των προσφύγων, ακόμη και για τι πρακτικέ λύσει, έρχεται και συναντά τη ματέωσή μα όταν δεν έχουμε πηγέ να βοηθήσουμε και δομέ να παραπέμψουμε. Πιο συγκεκριμένα, επαγγελματίε υγεία, διερμηνεί και άλλοι εργαζόμενοι έρχονται σε καθημερινή βάση αντιμέτωποι με τι τραυματικέ πληροφορίε, ακούγοντα του πρόσφυγε να περιγράφουν τα γεγονότα που βίωσαν και βλέποντα τι απάνθρωπε συνθήκε που συνεχίζουν να βιώνουν. Δηλαδή, εκτίθεται σε τραυματικού αγχωγόνου παράγοντε και κινδυνεύουν να βιώσουν κρίση στην ψυχική του υγεία. Συχνότερα επακόλουθα είναι η επαγγελματική εξουθένωση, το γνωστό burnout, η ψυχολογική δυσφορία, οι ψυχοσωματικέ διαταραχέ, η κατάθλιψη και το δευτερογενέ τραυματικό στρε. Αναμφίβολα όμω, βασική πτυχή για την αρνητική εξέλιξη στην ψυχική για των εργαζόμενων αποτελεί η μορφή τη εργασία, όπω οι συνθήκε, η ανασφάλεια, οι ευθύνε, οι, οι δυσκολίε και οι πιέσει. Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι σε, στο προσφυγικό είναι όμοιροι μηνιαίων ή ολιγόμενων συμβάσεων που έχουν επιβάλει ΜΚΟ κάθε λογή. Η εντατική επιβαλει μη κοιο δουλειά σε χώρου χωρί ασφάλεια, οι πολιτισμικέ διαφορέ, η ευθύνη προ τον πρόσφυγα, η αντιμετώπιση πρωτόγνωρων και κρίσιμων καταστάσεων και το άγχο που τη συνοδεύει αποτελούν αυτέ τι πτυχέ. Επιπλέον, στι βιβλιογραφικέ αναφορέ ερευνών για το δευτερογενέ τραυματικό στρε, που αναφέρθηκε νωρίτερα, επισημαίνεται ότι οι εργαζόμενοι σε δομέ ανθρωπιστική βοήθεια με χαμηλότερο κοινωνικο-οικονομικό στάτου, εργατική τάξη δηλαδή, αναφέρουν μεγαλύτερο τραυματικό στρε. Είναι σαφέ λοιπόν ότι ο συνδυασμό του προσωπικού άγχου του εργαζόμενου. Αν θα ανανεωθεί η σύμβασή του και πώ θα ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, με του παραπάνω παράγοντε, δημιουργεί αρνητικέ επιπτώσει στην ψυχική του υγεία. Τέλο, η μεγάλη χρονική διάρκεια εργασία σε τέτοιε συνθήκε και πλαίσια σχετίζεται με σοβαρότερη επαγγελματική εξουθένωση καθώ και το δευτερογενέ τραύμα. Όσο αποουσιάζει από τι επιλογέ του αστικού κράτου η φροντίδα των προσφύγων, άλλο τόσο παραγνωρίζεται η αναγκαιότητα φροντίδα τη ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε αντίστοιχε δομέ όπω και σε κάθε πλαίσιο που διχειρίζεται τον ανθρώπινο πόνο η ασφάλεια στην εργασία, οι συνεχείς εκπαιδεύσει και η κλινική εποπτεία, συνθήκε που λείπουν, είναι προποθέσει για τη διαχείριση καταστάσεων που οδηγούν σε επαγγελματική εξουθένωση ή δευτερογενέ στρε. Οι πρόσφυγε και οι εργαζόμενοι, συνειδητοποιώντα του παράγοντε που οδηγούν στι παραπάνω καταστάσει, μπορούν να παλέψουν μαζί, ανοίγοντα το δρόμο με διεκδικήσει για αλλαγέ στην κοινωνία και την οικονομία που θα του καταργήσουν. Ευχαριστώ.